Γεια συνάδελφοι, εγώ θέλω να χαιρετήσω. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσους ήταν εδώ και αυτοί που ήμασταν εδώ να μιλήσουμε και με αυτούς που δεν ήταν. Όντως ήταν κλειστό το 90% της εστίασης. Όντως αυτά που είπαμε προηγουμένως, έχουμε ανάγκη να πάρθουν μέτρα. Πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση, γιατί δεν είναι συνάδελφοι μόνο η πανδημία και το ξέρουμε πολύ καλά, είμαστε χρόνια στον κλάδο. Είναι και η δεκαετία της κρίσης. Μας φορτώσανε στην πλάτη μας και κουβαλάμε μέτρα από το 2008. Τα οποία κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως είπαν ότι θα τα πάρουν πίσω και δεν τα πήραν. Πήρανε την ψήφο μας και δεν πήρανε πίσω τα μέτρα. Πρέπει η κυβέρνηση επιτέλους να πάρει μέτρα εκεί που υπάρχει πραγματικά κόστος και εκεί που διασπείρει το κορονοϊός. Δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο για τα νοσοκομεία, ίσα-ίσα έχουν μειώσει το προσωπικό. Έχουν μειώσει τον προϋπολογισμό για την υγεία εν μέσω πανδημίας. Δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου ο κόσμος στηβάζεται στα λεωφορεία σαν τις σαρδέλες. Δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο για την εκπαίδευση, για την παιδεία, όπου 30-30 τα παιδιά είναι μέσα στις τάξεις και κολλάνε ο ένα το άλλο τον κορονοϊό. Όλα τα μέτρα τα παίρνουν απέναντι στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους μικρούς και αυταπασχολούμενους επαγγελματίες, γιατί δεν είναι μόνο η εστίαση που πονάει, είναι και οι έμποροι και είναι και δεκάδες άλλοι κλάδοι της εστίασης. Διεκδικούμε να πάρθουν πίσω άμεσα τα μέτρα τα οποία πήραν και είχαν έκτακτο χαρακτήρα στα χρόνια της κρίσης και στα χρόνια προφανώς της πανδημίας. Διεκδικούμε το επιστροφή επιτέλους του αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ, ώστε να μπορούμε και εμείς να ανασάνουμε σαν επαγγελματίες. Επιστροφή. Κατάργηση όλων των ειδικών τελών του τέλειου επιτιδεύματος, των ειδικών φόρων κατανάλωσης, μείωση του ΦΠΑ, εξορθολογισμός των υπέροχων προστήμων που κανένα συνάδελφος δεν θα μπορέσει να πληρώσει και θα τα κουβαλάει στο κεφάλι του για χρόνια μετά την πανδημία. Απαιτούμε μείωση και εξορθολογισμό και του ΦΠΑ στο 6%, στο 10%, όπου νομίζουν ότι θα αντέξουν. Αυτά και από εμάς, ραντεβού συνάδελφοι στα επόμενα.